3-0 νίκη σήμερα στον Άλυμο, εύκολη νίκη. Πιστεύεις πως η διαφορά των δύο ομάδων, η διαφορά δυναμικής ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση? Θεωρώ πως ναι, η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν αυτή που δείξαμε στα δύο πρώτα σετ κυρίως. Βέβαια είχαμε όλη την εβδομάδα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε συγκεντρωμένα, πιέσαμε στο σερβις, όπου μας το σερβις και το μπλοκ, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν ΑΕΚ, πήραμε ένα γρήγορο τρίποντο, γιατί μην ξεχνάμε την Τετάρτη έχουμε και το ευρωπαϊκό μάτι με τη Λεκανέ. Να περώσω αυτή την νίκη τέλος της όλων, η οποία η κουμπέλα είναι στη Σλοβενία και περνάει ένα προσωπικό πρόβλημα, θα την έχουμε από αύριο μαζί μας. Και να δουλέψουμε τώρα αυτές τις 2-3 μέρες για να πάμε ακόμα καλύτερα μέσα στη Γαλλία με τη Λεκανέ, μια καλή ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τις γαλλικές ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι την Τετάρτη θα είμαστε καλοί και εκεί και θα κάνουμε το 1-0. Νομίζω ότι η Φένια Παπαγεωργίου έκανε προπόνηση κανονικά σαν ακραία και όχι σαν λίπερο σήμερα. Επειδή έφυγε η Βαλέρια Ιχέγας, έπρεπε να έχω κάποια λύση στον πάγκο. Η λύση στον πάγκο ήταν η Φένια Παπαγεωργίου που παίζει ακραία και προς τιμή της παίζει ακραία για να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πρόβλημα στον νόμο. Έχει αυτό το πρόβλημα που έχει και η Βαλέρια Ιχέγας, γι' αυτό και την βάλαμε λίπερο φέτος. Οπότε για να έχω λύσει τον πάγκο, αναγκάστηκα να παίξω με ένα λίπερο του Πέμπτη Ρόδο, η οποία πήγε καλά σήμερα και σε υποδοχή και σε άμυνα. Προπονείται όλο αυτό το διάστημα και σε υποδοχή φαίνει, νομίζω πήγε καλά. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε να κάνουμε το 3-3, αν δεν κάνω λάθος, με Ανατόλια, με Μακεδόνες και με Παναθηναϊκό, να κάνουμε το 3-3 και να βγούμε πρώτοι για πρώτο γύρο. Μέσα θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει και η πρόκληση. Ωραία, ευχαριστώ.